Θα πάω στον καθηγητή σύγχρονη ιστορία του Απιθήτα, τον κύριο Μαργαρίτη. Καλημέρα, κύριε Μαργαρίτη. Καλημέρα, κύριε Σαχίδη. Λοιπόν, αν το δω συμβολικά, είναι μια μεγάλη στιγμή για την Κάνδανο ότι πάει για πρώτη φορά πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας στον τόπο της καταστροφής. Είναι η πρόεδρη της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Το συνηθίζουν αυτό. Πριν από λίγο καιρό ήταν στην Ιταλία. Ζήτησε και εκεί συγγνώμη. Ορκίστηκε ότι θα εκπληρώσει την ευθύνη που αισθάνονται οι Γερμανοί αξιοποιώντας το δώρο της συμφιλίωσης. Δηλαδή μην ξεχνάμε ότι είμαστε φίλοι, σύμμαχοι, εταίροι και ούτω καθεξής. Κατ' επέκταση, με βάση αυτό το θείο δώρο που μας έχει δοθεί, θα λυθούν οι εκκρεμότητες που τυχόν υπάρχουν. Η Γερμανία σημειωτέων δεν αναγνωρίζει καμία εκκρεμότητα. Έχουν λήξει όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την δράση των γερμανικών στρατευμάτων ανά την Ευρώπη. Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά θα λυθούν και υπάρχουν προς τούτο ιδρύματα ελληνογερμανικά, ελληνοπολωνικά, γερμανοπολωνικά, γερμανογαλλικά, γερμανο κλπ. Κλπ. Τα οποία αναλαμβάνουν αυτή τη θεραπεία της μνήμης, έτσι, με τον καλύτερο τρόπο, αλλάζοντας την ιστορία. Αλλάζοντας την ιστορία, δηλαδή εκεί που υπάρχει υποψία για έγκλημα, για ολοκαύτωμα, για σφαγή, το υποκαθιστά η λέξη τραύμα. Έτσι. Υπάρχει ένα τραύμα. Το τραύμα πρώτον θεραπεύεται, τραύμα είναι, εντάξει, το θεραπεύουμε, και δεύτερον το τραύμα είναι μια αόριστη έννοια, δηλαδή αφορά τόσο τους μεν όσο και τους δε. Δηλαδή αυτή η λέξη, η οποία δυστυχώς όλο ένα και περισσότερο υιοθετείται από μαρτυρικούς δήμους, από, μουσεία των ολοκαυτωμάτων κλπ. Λοιπόν, το τραύμα μπορεί να είναι και γερμανικό. Δηλαδή δεν ξέρετε πώς αισθάνθηκαν αυτοί οι άνθρωποι όταν σφάζανε και καίγανε. Αισθάνθηκαν εξαιρετικά άσχημα. Άρα εδώ βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη να θεραπεύσουμε ένα τραύμα αμοιβαίο. Δηλαδή οι Έλληνες που κάποιοι παράξενοι υποχρέωσαν την Γερμανία κάτι αντίσταση, κάτι τώρα, κάτι παράξενο, δεν ονομάζονται ποτέ, υποχρέωσαν τους Γερμανούς να κάνουν αυτά που έκαναν, και εδώ δημιουργήθηκε ένα διπλό πρόβλημα το οποίο πρέπει να θεραπευτεί. Και θα θεραπευτεί όχι φυσικά με αποζημιώσεις και τέτοια πράγματα, αλλά θα θεραπευτεί χάρη στα ιδρύματα, χάρη στις παρεμβάσεις, χάρη στο να φτιάξουμε εδώ ένα δρόμο, να φτιάξουμε ένα κολυμβητήριο, να φτιάξουμε ένα μουσιακό τόπο, ένα άλσος, κάτι τέλος πάντων, και η μνήμη να είναι εντάξει και το τραύμα να έχει θεραπευτεί και όλοι να είμαστε ευτυχισμένοι μέσα στην κοινή μας πορεία, τη δημοκρατία και ούτω καθεξής. Η δημοκρατία δεν περιλαμβάνει την ισοτιμία όμως, έτσι. Έχετε δίκιο. Θέλω να μείνω λίγο. Η Γερμανία είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι η Ελλάδα. Έτσι θεωρεί τον εαυτό της. Ναι. Θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε. Πώς λεκτικά έχουμε μία πολύ έτσι με επιστημονικό τρόπο διολίσθηση από την πραγματικότητα. Αναθεώρηση είναι και αυτό. Και ρίστο εν παρόδο. Αφού ο κύριος Σταϊνμάγερ αύριο θα πάει στην Κάνδανο και θα δει αυτή την περίφημη επιγραφή, εδώ υπήρχε η Κάνδανος, καταστράφη προς εξυλασμό της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτών, καλόν είναι να θυμηθεί και τους αναθεωρητές πατρίδας του, σαν τον κύριο Ρίχτερ, με τα ευγενή ποτικά συντάγματα και τάγματα αλεξιπτωτιστών, που τι να κάνουν τα κακόμοιρα, είδανε να αντιστέκονται οι πολίτες και είπανε ας τους ξεθεμελιώσουμε το χωριό, την Κάνδανο. Αλλά βάζεται ένα θέμα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, διότι αυτό πιάνει πια δυστυχώς και σε μαρτυρικά χωριά, αλλά και στην επίσημη ορολογία του πολιτικού συστήματος της χώρας. Έχετε δίκιο, τραύμα, τα εγκλήματα πολέμου, σχεδόν όλα τα μουσεία και τα ιδρύματα τα οποία έχουν φτιαχτεί στις μαρτυρικές πόλεις και χωριά για τα γεγονότα, με αφορμή τα γεγονότα που συνέβησαν τότε, χρησιμοποιούν τη λέξη τραύμα πλέον. Δηλαδή, θα μου πείτε, υπάρχουν και χειρότερα, έτσι. Δηλαδή, φοβάμαι ότι ο Ρίχτερ έχει μείνει πίσω σε αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, όταν στα σοβαρά Έλληνες επιστήμονες ιστορικοί δίνουν συνέντευξη στην Deutsche Welle και μιλούν για ελληνική κατοχή. Και γιατί το λένε αυτό? Γιατί οι δοσύλλογοι έπραξαν χειρότερα
από όσα έπραξαν οι Γερμανοί. Με μεγάλη χαρά των Γερμανών, να ορίστε τι θέλετε. Εδώ έχετε, εσείς το λέτε, ότι υπάρχει μια ελληνική κατοχή, υπάρχουν αυτοί οι δοσύλλογοι, οι οποίοι είναι χειρότεροι από τους Γερμανούς, και πιθανότατα οι δοσύλλογοι να έκαψαν τα Καλάβρητα, οι δοσύλλογοι να μάτωσαν την, για να εκτέλεσαν τους 700, οι δοσύλλογοι να επενέβησαν στη Βιάνο και να εκτέλεσαν τους άλλους 700, οι δοσύλλογοι να κάψαν το Δίστομο, οι δοσύλλογοι το Χορτιάτι και ούτω καθεξής. Δηλαδή βλέπετε εδώ πέρα η ιστορία έχει αρχίσει να, όχι να αλλάξει, να προσαρμόζεται, αλλά έχει αρχίσει να ανατρέπεται σε τρόπο που να μην πιστεύουμε το τι ακούμε και το τι διαβάζουμε, έτσι. Ειδικά εμείς οι επαγγελματίες, ας το πούμε έτσι, ιστορικοί, ότι πια σηκώνουμε ψηλά τα χέρια. Δηλαδή, πάντως περίμενε κάποιος ακροατής ακούγοντάς σας να είστε λιγάκι πιο καχύποπτος. Λέει ο κύριος Νίκος, λέει, κύριε Μαργαρίτη, τραύμα. Τα Hansa Plast είναι της BDF. Οι Γερμανοί δεν τα παράγουν, λέει. Κοιτάξτε, και από το τραύμα και από οτιδήποτε άλλο, η Γερμανία πάντα κέρδος βγάζει. Αλλά μόνο στα θύματα της. Έχετε δίκιο. Στα θύματα των διαφόρων πολιτικών που έχει εφαρμόσει το παρελθόν. Υπάρχει και μία άλλη αφήγηση. Ότι το θέμα δεν μπορεί να τίθεται σε οικονομική βάση. Το έχετε ακούσει. Δηλαδή, χρήματα θέλετε, εν ολίγης ζήτουλες. Το καταλάβατε. Όχι, δεν θέλουμε. Η ελληνική πλευρά δεν ζητάει χρήματα. Η ελληνική πλευρά, για να το πω στην πραγματική του διάσταση, όταν λέμε ελληνική πλευρά, εννοούμε τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Διότι αυτά είναι θέματα τα οποία επιλύονται μεταξύ κυβερνήσεων. Δεν επιλύονται πιέζοντας ένα πρόεδρο δημοκρατίας. Έτσι. Γιατί να πιεστεί ο πρόεδρος Δημοκρατίας, επειδή είναι κάποιοι ακτιβιστές οι οποίοι φωνάζουν όταν επισκέπτεται τους Λυγκιάδες ή όταν επισκέπτεται την Κάνδανο ή όταν επισκέπτεται τα χωριά της Γαλλίας ή της Ιταλίας που γκρεμίσανε οι Γερμανοί και που ματώσανε οι Γερμανοί. Αυτό του είναι παγερά διάφορο. Οι ελληνικές κυβερνήσεις πρέπει να αναλάβουν αυτό το ζήτημα. Και να το. Για το τι ζητάνε οι ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν ζητάνε χρήματα έτσι απλά. Ζητάνε τις επανορθώσεις. Δηλαδή ζητάνε, όπως λέει το δίκαιο του πολέμου και όπως είναι το δίκαιο του πολέμου, οι ζημίες τις οποίες διέπραξε ο στρατός κατοχής, υπάρχουν πλήθος εδάφια στο διεθνές δίκαιο που τα ξεκαθαρίζουν αυτά τα ζητήματα, τις ζημίες αυτές όπως απαιτεί το δίκαιο αυτό, το οποίο το δέχονται όλοι, έχει υπογράψει και η Γερμανία και... Αυτό να εκπληρωθεί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν το δίκαιο να εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο στους ισχυρούς και με διαφορετικό τρόπο στα θύματα τους, στους αδύναμους. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Αυτό είναι φεουδαρχικό δικαίωμα. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Εκείνο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα είναι η εντυπωσιακή, η καταπληκτική ατολμία διαδοχικών κυβερνήσεων να θέσουν το ζήτημα στα σοβαρά. Κατά καιρούς κάτι ψελίζουν, η γερμανική απάντηση είναι άμεση και ραγδαία και τελειώνει εκεί το ζήτημα. Και μετά κάνουμε 10 χρόνια να το ξαναθυμηθούμε, για να μην πω παραπάνω. Έχετε δίκιο. Εκείνα τα ζητήματα. Λέει κάποιος εδώ, κύριε Μαργαρίτη, το πρόβλημα το έχουμε εμείς. Διότι δεν τίθεται το θέμα, όπως σωστά το λέτε, διαχρονικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Και από τη στιγμή που υπάρχει ομόφωνη απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου με σταθερότητα απέναντι στη γερμανική κυβέρνηση. Μάλιστα, όταν υπάρχουν τέτοιες κινήσεις όπως η ομόφωνη απόφαση, όπως η Επιτροπή της Βουλής, όπως αυτά τα πράγματα, και δεν γίνονται οι διπλωματικές εκείνες κινήσεις που απορρέουν από αυτά τα πράγματα, από αυτές τις αποφάσεις, από αυτά τα ψηφίσματα, εκεί πέρα υποψιάζεται κανείς ότι αυτά είναι θέματα για εσωτερική κατανάλωση, ότι να ορίστε εμείς είμαστε, να διεκδικούμε, κάνουμε, δείχνουμε, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία μα καμία ουσιαστική, πώς να το πω, ουσιαστική βούληση πραγματικά να τεθούν τα ζητήματα. Να τεθούν τα ζητήματα. Δηλαδή, το ελληνικό πολιτικό σύστημα, αυτό το αστικό πολιτικό σύστημα, πείτε το όπως θέλετε, κυριολεκτικά αισθάνεται, έχει ένα, πώς θα το πω, ένα σύνδρομο κατωτερότητας, ένα πράγμα. Παλιά μιλάγαμε για κάτι υποκλήσεις που γίνανε, έτσι, ξένους ηγέτες. Μα
όλο το σύστημα αυτό είναι έτοιμο να υποκριθεί σε οποιοδήποτε ισχυρό, κάθε μορφής και είδους. Είναι φτιαγμένο, είναι δομικά, είναι στο DNA του. Εκεί είναι το τρομερό πρόβλημα. Γιατί, ξέρω εγώ, ίσως να χρησιμοποιήσω κι εγώ μια λέξη, ίσως να οφείλεται στη μνήμη. Στο DNA έχει καταγραφεί ότι αυτό το σύστημα έχει διασωθεί από επέμβαση ξένων δυνάμεων πολλές φορές στην ιστορία. Λοιπόν, κατ' επέκταση υπάρχει ένα είδος ευγνωμοσύνης στο DNA, η οποία εκδηλώνεται σε κάθε ευκαιρία. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι κάπως έτσι. Κύριε Μαργαρίτη... Και το οποίο φυσικά κάνει να φαίνονται τελείως φυσικά, τελείως, πώς να το πω, αυτονόητα. Αν μας πει, ξέρω εγώ, μην επέμβαινετε στην Κύπρο το 1974 κάποιος, ξένος, ισχυρός, δεν επέμβαινουμε. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Μακρά η Κύπρος, η Ελλάδα επιτίθονται στην Κύπρο. Εμείς είμαστε Ελλάδα, τι μας ενδιαφέρει, ας πούμε. Κάπως έτσι. Και αυτά που ετοιμάζονται τώρα είναι ακόμα χειρότερα. Θα σας ζητήσω ένα σχόλιο στο τέλος γι' αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, σας προβληματίζει και ως ιστορικό, ως επιστήμονα, ότι με έναν τρόπο δημιουργείται μια σύγχυση στον κόσμο παίζοντας κάποιοι με τις λέξεις? Δηλαδή, περίπου είναι βέβαιο ότι αύριο θα αναλωθούμε στην ειλικρινή συγγνώμη, στην ειλικρινή αίσθηση ντροπής, στην αναγνώριση της καταστροφής, λες και χρειάζεται να αναγνωριστεί. Οι πλάκες μόνο που βάλανε οι Γερμανοί φτάνουν. Θέλω να πω, δεν δημιουργείται μια σύγχυση? Διότι άμα αρχίσει να σφυροκοπά επικοινωνιακά ο Γερμανός πρόεδρος, κλείνοντας ευλαβικά το γόνι, εκεί είναι το θέμα? Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα και δεν είναι αυτή η απάντηση και δεν είναι αυτή η σωστή στάση. Η σωστή στάση είναι η εξής. Ότι η Ελλάδα υπέστη αυτά που υπέστη από τη γερμανική κατοχή. Στο τέλος του πολέμου η Ελλάδα ήταν στο στρατόπεδο των νικητών. Το στρατόπεδο των νικητών σε διεθνείς συναντήσεις και σε διεθνείς, αν θέλετε, νομολογίες, ας το πούμε έτσι, συνδιάσκεψη των Παρισίων, έτσι, για παράδειγμα, κατακύρωσε αποζημιώσεις στην Ελλάδα. Και εφόσον η Ελλάδα είναι στη λίστα των χωρών που δικαιούνται πολεμικές επανορθώσεις από τη Γερμανία, παρακαλώ, ανοίξτε το κεφάλαιο αυτό. Ανοίξτε το ζήτημα αυτό από το 1990 και μετά, είναι ανοιχτό, διότι η Γερμανία αποκατέστησε τη συνέχεια της κρατικής της οντότητας. Τόσο απλό. Δηλαδή δεν υπάρχει αντεπιχείρημα, δεν υπάρχει υπερφυγή, δεν υπάρχει τέτοιο. Αλλά όταν θέλουμε, ξέρετε, όποιος δεν θέλει, έτσι, κοσκινίζει 40 μέρες, έτσι, να ζυμώσει κλπ. Λοιπόν, τότε συζητάμε η μεταμέλεια, η συγγνώμη, μήπως ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, μας τύχει κανένας καλός πρόεδρος της Γερμανικής Ομοσπονδιακής και μετανοήσει και το βάλει, βρε παιδί μου. Κοιτάξτε τώρα, έτσι, την πονηριά. Δηλαδή η πονηριά είναι από το πολιτικό μας σύστημα και τα παρακλάδια του μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Ότι θα βρεθεί ο καλός Γερμανός ο οποίος θα ανοίξει το ζήτημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό μεταθέτει τις ευθύνες στον όποιον καλό Γερμανό βρεθεί. Μην ξεχνάμε ότι κινήσεις για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων πιάσανε και κάνανε αδερφικές σχέσεις με οποιοδήποτε γραφικό κίνημα στη Γερμανία. Μην πω τώρα ονόματα, γιατί εντάξει. Αυτοί ξαφνικά, να, ορίστε, με αυτούς να αυτοί ζητάνε. Αυτοί είναι δεν ξέρω και εγώ τι. Πότε με τη Λίνκε, πότε με τους Πράσινους, πότε με ακόμη πιο γραφικά πράγματα, ας πούμε, και κόμματα. Τι υποκρύπτει αυτό? Υποκρύπτει πάρα πολύ απλά ότι δεν ζητάμε πια από τις κυβερνήσεις τις δικές μας. Πολύ βολικό αυτό, έτσι, για τις κυβερνήσεις. Αλλά ζητάμε από κάποιους καλούς Γερμανούς να ανοίξουν αυτό το ζήτημα. Με ποιο θεσμικό τρόπο θα το ανοίξουν? Για τις αποζημιώσεις. Κάθε φορά που βγάζει λόγο κάποιος Γερμανός πολιτικός στο Reichstag για τις αποζημιώσεις, κάπου θα αναφέρει αυτή τη λέξη, πω πω πανηγύρια που γίνονται στην Ελλάδα. Να, ορίστε, το είπε. Και λοιπόν, που το είπε? Υπάρχει κάτι χειρότερο, ναι, κύριε Μαργαρίτη. Υπάρχει, ναι, απόφαση πιο συστολική από αυτά που διεκδικούμε εμείς, του ίδιου του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Ούτε αυτή δεν είπε. Όχι ομόφωνη, κατά πλειοψηφία. Ούτε αυτή δεν υπενθυμίζουμε. Έχουν κάνει μια καταλογογράφηση των οφειλών στην Ελλάδα. Συστολικά. Μάλιστα. Ούτε αυτό δεν λέμε. Μάλιστα. Θαυμάσια.
αλλά για να αξιοποιηθεί αυτό που έκανε το Γερμανικό Κοινοβούλιο, πρέπει η όποια ελληνική κυβέρνηση να έχει κάνει τα σχετικά διαβήματα. Σωστό. Έτσι, σε υψηλό και να επιμένει. Δηλαδή, ωραία, ακόμη και σε συγκυρίες όπως αυτή, εμείς περιμένουμε, ωραία, να, το Κοινοβούλιο έκανε αυτό που έκανε στη Γερμανία, άρα να αναλάβει και τα υπόλοιπα. Γιατί να αναλάβει τα υπόλοιπα, ποιος αστειευόμαστε. Δηλαδή, εδώ αισθάνεται κανείς ότι τον κοροϊδεύουν κοινωνικτικά κατά πρόσωπο. Και αυτό το πράγμα δυστυχώς έχει οδηγήσει στην απόλυτη παρακμή των κινήσεων για διεκδίκηση των επανορθώσεων. Και αν θέλετε, έχει γίνει μια γραφικότητα, μαζεύονται 5-6 άτομα εκεί, άντε 10-15, άντε 30-40, άντε 100-200. Κάθε φορά που επισκέπτεται ένας Γερμανός επίσημος, με τρία πανό, και εκεί είναι το ζήτημα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη, γιατί να ορίστε, η Ελλάδα δεν απεμπολεί, έτσι, κλπ. Να ορίστε, υπάρχουν και άνθρωποι που το ζητάνε και τι να κάνουμε, πιεζόμαστε, αλλά δεν κάνει και τίποτα. Δεν κάνει και τίποτα. Όπως... Και δεν εκμεταλλεύεται την κάθε ρογμή ή την κάθε ευκαιρία που υπάρχει. Όπως μου λέει, από το 1990, ναι, που η Γερμανία ενώθηκε και συνεχίζει, έτσι, κληρονόμησε τις υποχρεώσεις της παλιάς ενιαίας Γερμανίας, έχουν παρουσιαστεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες, τις οποίες καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει, πέρα από τα λόγια και την εσωτερική κατανάλωση, δεν τις έχει προωθήσει με τον τρόπο που αυτά προωθούνται. Μου λέει εδώ η Κατερίνα. Η Πολωνία, η οποία Πολωνία έχει αποζημιωθεί και με εδαφικά πολύ μεγάλες, με ένα μεγάλο μέρος γερμανικών εδαφών, έτσι. Όταν το διεκδίκησε η προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι, η καινούργια έφτασε σε ένα παράξενο συμβασμό, όταν το διεκδίκησε αυτό, ο Πολωνός πρέσβης γύρισε όλα τα πανεπιστήμια, όλους τους οργανισμούς της Ελλάδας, για να εξηγήσει με φυλάδια, με επεξηγηματικά κείμενα, με ο ίδιος ο πρέσβης να εξηγήσει τα πολωνικά, την πολωνική διεκδίκηση. Έχετε δει κάτι τέτοιο να το κάνει η ελληνική πλευρά? Καλά, η προηγούμενη κυβέρνηση Πολωνίας είχε μέχρι και αρμόδιο υπουργείο γι' αυτό. Κοιτάξτε εδώ, μου λέει η Κατερίνα. Κύριε Μαργαρίτη, λέει, επειδή όπως είπε και ο Ρίχτερ με τους αλεξιωτιστές, δεν παίξαμε με τους κανόνες του πολέμου ο άμαχος πληθυσμός Κρήτης, τώρα με τις επανορθώσεις δεν παίζουν και αυτοί με τους κανόνες, παρότι είναι εγκλήματα πολέμου. Τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει. Υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο το έχουν περάσει στα. Δηλαδή, έχουν ξεχάσει το ότι η κατοχή ήταν μέρος του πολέμου. Και δυστυχώς το έχει ξεχάσει και η ελληνική πλευρά. Μιλάνε σίγουρα από γερμανικές πηγές. Ο γερμανικός στρατός είναι η τάξη, είναι η αρχή. Έχει μονάδες με ονόματα, έχει διοικητές οι οποίες παίρνουν αποφάσεις, πολύ βολικό αυτό γιατί προσωποποιείται η όποια ενοχή, αλλά είναι κάτι το τακτικό, είναι κράτος. Οι απέναντι, καταρχήν δεν έχουν στρατό, είναι κάτι άτακτοι, κάτι μυστήριοι, κάτι παράξενοι, κάτι κατάρες του πληγές των Φαραώ, οι οποίες κάνουν το βίο του Γερμανού στρατιώτη αβίωτο. Και τι να κάνει ο Γερμανός στρατιώτης, αναγκάζεται να σφάξει. Δηλαδή, και αυτή η λογική περνάει μέσα, δηλαδή, επειδή με καλούν διάφοροι δήμοι σε διάφορα. Μισό, κύριε Μαργαρίτη, εγώ καταλαβαίνω. Το ακούω. Μισό λεπτό. Επειδή εγώ κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, και καλό είναι να το εξηγούμε και στον κόσμο. Είναι εντυπωσιακό ότι θυμόμαστε με ακρίβεια, λεπτομέρεια, βαθμό και υποδεκανέα Γερμανού. Δεν θυμόμαστε όμως με καμία ακρίβεια και λεπτομέρεια τη διαβάθμιση που είχαν τα ανταρτικά σώματα αντίστασης του ελληνικού λαού. Ο οποίος ήταν στρατός που υπεράσπιζε το χώμα του, την πατρίδα του. Μάλιστα. Η λέξη Ελλάς έχει ξεχαστεί στα περίφημα μουσεία. Κάτι παράξενη, ας πούμε, εντάξει. Και αυτοί οι παράξενοι, οτιδήποτε μπορεί να είναι, εγκληματίες, τρομοκράτες, έτσι. Δηλαδή ξαναγυρίσαμε στο λεξιλόγιο της κατοχής. Όπου αυτοί που ενοχλούσαν τον γερμανικό στρατό ήταν μπάντιτ. Ήταν, πώς θα το πούμε, κατσαπιάδες, ληστές. Έτσι. Γυρίσαμε εκεί. Βλέπετε ότι τα ιδρύματα με πολύ λίγα λεφτά έχουν πετύχει τα ελληνογερμανικά ιδρύματα κάθε είδους. Από τη συνέλευση μέχρι τον νεολαίας, μέχρι τα διάφορα. Έχουν πετύχει πάρα πολύ σοβαρά αποτελέσματα. Έχουν αλλοιώσει
έτσι, τον τρόπο που σκεφτόμαστε την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, τους αγώνες μας, σαν Έλληνες, σαν Ελλάδα, σαν ελληνικός λαός. Αυτό είναι κάτι που εξοργίζει και με εξοργίζει εμένα και σαν ιστορικό και, αν θέλετε, να πω μια μεγάλη λέξη, σαν άνθρωπο που ενδιαφέρεται για την πατρίδα του, πείτε πατριώτη, πείτε οτιδήποτε, και για το λαό της, έτσι. Με εξοργίζει και με κάνει να αισθάνομαι, μα τόσο φτηνοί είμαστε. Δηλαδή με τρία ιδρύματα, οχτώ υποτροφίες, ένα εκφιονιστικό, ένα κολυμβητήριο, ένα γυμναστήριο, ένα πάρκο κλπ. Παραδεινόμαστε. Αυτό είναι ανησυχητικό, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, όχι μόνο για το ζήτημα αυτό. Για το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν αυτή τη στιγμή τη χώρα μας. Θέλω να κλείσουμε γιατί ο χρόνος πιέζει και σας είπα ότι θα σας ζητήσω τη γνώμη ως εξής. Θα πατήσω πάνω στο σχόλιο ενός ακροατή και θα το προεκτείνω και να μου απαντήσετε συνολικά. Λέει ο φίλος ο Νίκος. Καλημέρα, λέει κύριε Μαργαρίτη. Έχετε κάποιο σχόλιο για το λιβάνισμα του Γερμανού Προέδρου για το εβραϊκό ολοκαύτωμα στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, που είναι υπαρκτό. Την ώρα που απόγονοι εκείνων των ανθρώπων τελούν μια νέα εθνοκάθαρση για την οποία η Γερμανία εν συνόλο σφυρά αδιάφορα, ενώ θα μπορούσε συνειρμικά να το προεκτείνει στις μέρες μας. Μήπως εν τέλει αυτή η στάση είναι ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουμε εμείς ως προς το πώς αντιλαμβάνεται η Γερμανία το αποτύπωμα των πράξεών της. Και κολλάω και το δικό μου. Και την ώρα που συντελούνται αυτά, στο Λευκό Οίκο ο Biden βλέπει μετά από 20 χρόνια για πρώτη φορά πρόεδρο Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά την ίδια ώρα ένα μίλι πιο εκεί, όπως λέει ο Μιχάλης Ιγναντίου, έγινε γνωστό, εσπευσμένος αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών, κάλεσε την Ελληνίδα πρέσβυρα και τον Τούρκο πρέσβη για συζητήσεις. Όλα μαζί θέλω το σχόλιο σας. Και τι να σας πω, δηλαδή, από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει παραιτηθεί, έτσι, από το τι είναι κράτος, δεν λέω ανεξάρτητο κράτος, όλα μπορούν να συμβούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή λέτε ότι έρχεται εδώ για το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη, για τον εβραϊκό πληθυσμό που χάθηκε από τους Ναζί κλπ. Σιγά, μην τους ενδιαφέρει, έτσι, το εβραϊκό ολοκαύτωμα. Ξέρετε, στην πολιτική θυμόμαστε τα πράγματα όταν πρέπει να τα θυμηθούμε και τα ξεχνάμε όταν θέλουμε να τα ξεχάσουμε. Πόσα χρόνια τώρα η Γερμανία, πώς να το πω, έχει ξεχάσει την απόφαση, τη συγκεκριμένη απόφαση να εξοντωθεί ο εβραϊκός πληθυσμός της Ευρώπης. Και το θυμάται τώρα. Τώρα που το Ισραήλ είναι το προπύλιο της Δύσης, είναι σύμμαχος, εταίρος και, αν θέλετε, προφυλακή της Γερμανίας, της γερμανικής άρχουσας τάξης, που υπάρχουν πάρα πολλά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, τα οποία το βαρύ χέρι του Ισραήλ θα επιλύσει για λογαριασμό των δυτικών δυνάμεων, αυτό τους ενδιαφέρει, και ξαφνικά, ορίστε, εξτιμούνται το ολοκαύτωμα, όχι για να μεταμελήσουν σε τίποτα, έτσι, γιατί η γενοκτονία στη Γάζα ποσός τους ενοχλεί, αλλά για να δικαιώσουν έμεσα, αλλοιώνοντας πάλι την ιστορία και το τι μας λέει, έτσι, για να ακυρώσουν το αντίκτυπο που έχει αυτή η τρέχουσα σημερινή γενοκτονία που συμβαίνει σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Είναι πολιτική αυτό. Είναι πολιτική. Όταν πιθανότατα σε άλλες εποχές θα ξαναξεχαστεί αυτό, έτσι. Δεν, ότι εντάξει τώρα δεν σκοτωθήκαν και τόσοι όσοι. Θυμίζονται ότι γράφουν οι Γερμανοί ιστορικοί τα προηγούμενα χρόνια. Η πρόεδρος εντάξει, της Δημοκρατίας τώρα δεν είναι. Κύριε Μαργαρίτη. Είναι πιο μετρημένο. Σιγά πόσοι Εβραίοι τώρα και. Κύριε Μαργαρίτη, μου επιτρέπετε επί του πιεστηρίου. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε στο Στάιμαγερ πριν από λίγο, εκρεμές το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων. Και απάντησε ο Γερμανός πρόεδρος, για εμάς το θέμα θεωρείται λήξαν. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Άρα οι ελπίδες ορισμένων ότι θα μεταμεληθεί, μάλλον και αυτή τη φορά δεν ισχύουν. Μάλιστα. Δηλαδή, αστειεύεστε, ένας πρόεδρος δημοκρατία με το θεσμό τους γερμανικούς, τι θα πει μεταμελείται. Ένας πρόεδρος δημοκρατία. Τι θα πει μεταμελείται, δηλαδή, πια έχουμε χάσει την μπάλα τελείως. Δηλαδή, μιλάμε αστεία. Έτσι. Μεταμελήθηκε. Τι θα πει μεταμελήθηκε. Ο Νάτσι και είπε συγγνώμη. Πείτε μου και ένα σχόλιο για αυτά που τεκταίνονται στην Ουάσιγκτον, σας παρακαλώ πολύ.
Πώς το ακούτε? Την ώρα που ο Χριστοδουλίδης πάει στον Biden, ναι, την ίδια ώρα ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών κάλεσε Ελληνίδα πρέσβυρα και Τούρκο πρέσβη. Ναι. Μην ξεχνάμε, Κύπρος, και δυστυχώς όχι μόνο Κύπρος, Ελλάδα, και μια που είμαστε στην Κρήτη, Κρήτη είναι η ενδοχώρα του Ισραήλ. Και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, έτσι που έχουν μπλέξει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, να αξιοποιηθεί αυτή η ενδοχώρα. Να αξιοποιηθεί σε όφελος του Ισραήλ, δηλαδή σε όφελος της Ουάσιγκτον. Έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα. Έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα, και θυμίζω και τη συμβολή της ελληνικής και της κυπριακής άρχουσας τάξης σε αυτό. Δηλαδή πλέον αυτό το δίθεν κράτος που έχει φτιαχτεί στα κατεχόμενα από τον τουρκικό στρατό εδάφη, έτσι, το θεωρούμε ισότιμο συνομιλητή με την Κυπριακή Δημοκρατία. Έτσι, η οποία έχει φτιαχτεί με βάση διεθνείς συμφωνίες, με βάση τις αρχές της νομιμότητας της διεθνής σχέσης και όλα αυτά. Και μου λέτε τώρα για το τι γίνεται στην Ουάσιγκτον. Υπάρχουν πράγματα τα οποία τα έχουμε αποδεχτεί από την πίσω πόρτα, από την προς πόρτα, από όσο ενδιαφέρει. Την πολιτική και την ιστορία την ενδιαφέρει αυτό που τελικά γίνεται και όχι το, πώς το πω, η ηθική επεξήγηση του πράγματος. Αυτή τη στιγμή έχουμε να δούμε και χειρότερα. Ή μάλλον βαδίζουμε για τα χειρότερα, γιατί οι ανάγκες μεγαλώσανε πια. Λοιπόν, στην περιοχή μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαργαρίτη. Θέλω να του πω κάτι, να τα ακούσει. Το στέλνει από τη Ρώμη ο καθηγητής παθολογοανατομίας στο Πανεπιστήμιο εκεί της Απιέντσα, ο κύριος Γιαννακάκης. Να τα ακούσει ο ιστορικός, γιατί μπορεί να τον ενδιαφέρει. Καλημέρα, λέει. Σας ακούω στις ετήσιες εκδηλώσεις. Από τη Ρώμη ακούει, στο Πανεπιστήμιο μας, για το ολοκαύτωμα. Είναι καθηγητής παθολογοανατομίας, το λέω για τους ακράτες. Άκουσα για πρώτη φορά στις διαλέξεις των ιστορικών ερευνητών για συστηματικά πειράματα μόλυνσης με ιό υπατήτηδας Β σε κρατούμενους από την Κρήτη στα στρατόπεδα συγκέντρωσης από την ιατρική ομάδα του Μέγκελε και μάλιστα με ονοματεπώνυμο. Αναρωτιέμαι, λέει, γιατί κανείς στην Ελλάδα δεν αναφέρθηκε ποτέ και σε αυτά, ενώ ταυτόχρονα η Ιταλία επιχειρεί να ερευνήσει όλα τα ιατρικά εγκλήματα σε κρατούμενους πολίτες της. Κρατήστε το, κύριε Μαργαρίτη, εγώ δεν το γνωρίζα, το ακούω πρώτη φορά αυτό. Η διεθνής βιβλιογραφία έχει πάρα πολλά περιστατικά του είδους αυτού, όχι μόνο για Κρήτες φυσικά, για όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε τις μεγάλες έρευνες που γινόντουσαν για το περίφημο χάπι της Τύρωσης. Έχετε δίκιο. Είναι μεγάλη δουλειά αυτή. Έπρεπε να στηρωθούν μερικές δεκάδες εκατομμύρια γυναίκες των κατώτερων φυλών της Ευρώπης, κάτι Σλάβοι, κάτι Σοβιετικοί, κάτι τέτοια. Και οι μεγάλες εταιρείες πέσαν στον διαγωνισμό. Τα πειράματα για τη στήρωση τα κάνανε μαζικά σε χιλιάδες γυναίκες κρατούμενες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πολλές από αυτές πέθαναν, άλλες μείναν ανάπηρες και ούτω καθεξής. Καλημέρα, κύριε Μαργαρίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.